Γεια χαρά σε όλους. Γεια σας. Λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε μέσα στις γιορτές και επειδή σίγουρα θα έχετε περισσότερο χρόνο τουλάχιστον οι περισσότεροι από εσάς από ό,τι είχατε το υπόλοιπο διάστημα είπαμε να σας προτείνουμε κάποια ντοκιμαντέρ που αφορούν τη φωτογραφία και τους φωτογράφους έτσι ώστε αν δεν έχετε τι να κάνετε και αν είστε λίγο πιο χαλαροί να τα βάλετε και να τα δείτε, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Είναι ευκαιρία γενικότερα να δείτε, να δείτε τέτοιες ιστορίες, τέτοια πράγματα, είναι φοβερά. Η φωτογραφία έχει δύναμη. Η φωτογραφία και κάποιοι φωτογράφοι έχουν καταφέρει με τις εικόνες τους να αλλάξουν τον κόσμο. Έχουν καταφέρει να αφυπνίσουν την κοινή γνώμη για πολύ σοβαρά θέματα όπως είναι τα εγκλήματα του πολέμου, όπως είναι η πείνα, όπως είναι η αδικία, όπως είναι η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι φωτογράφοι Δύο από αυτού είναι οι δικοί μα, ο Μπεχράκης και ο Οικονομόπουλο. Υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι φωτογράφοι. Που και ο Πλάτων τώρα. Αντωνίου. Ο Πλάτων Αντωνίου, ο οποίο ζει πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική και ο οποίος τα τελευταία, τελευταία δεκαετία τουλάχιστον πραγματοποιεί τεράστιο ανθρωπιστικό έργο. Ε, Μεριαντώνη, ποια ήταν εκείνη η φωτογραφία με το ΓΙΠΑ και το... Εεεε... κάρτερ έχω την εντύπωση. Ήταν το Κεβιν λοιπόν, Κάρτερ ε, νομίζω έχω... το 1993. Σημαίνω... Αρχές δεκαετίες του 90 πρέπει να ήτανε. Carter. Είναι η φωτογραφία... Θα τη βάλουμε μπροστά να τη δείξουμε. Θα τη δείξουμε ε. ...που είναι το παιδάκι και από πίσω περιμένει ο, ο ΓΙΠΑ σε ένα... Συγκλονιστική φωτογραφία. Πάντα. Ο Σεμπαστιανός Οργκάδο είχε αφυπνίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη με τις φωτογραφίες του από την Αφρική. Θα σας δείξουμε και κάποιες από αυτές. Τέλος πάντων, ε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, εσύ μου το έλεγες στο Netflix. Στο Netflix, παιδιά, είναι το Tales of Light ή αλλιώ ιστορίες φωτός. Είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 3 σεζόν πρέπει να είναι. Και... και αναφέρεται σε διάφορους φωτογράφους. Σε διάφορους φωτογράφους ή κάθε σεζόν, διάφορες ιστορίες και τα λοιπά. Που, είναι εκπληκτικό, εκπληκτικό, το βρίσκεται στο Netflix. Είναι... Και, ε, δηλαδή δείχνει τη δουλειά που έχει κάνει ο καθένας και πώς κατάφερε να... Πώς κατάφερε, πώς κατάφερε να πει την ιστορία που ήθελε, mm -hmm. μέσα από τη φωτογραφία. Αυτό είναι το βασικότερο κομμάτι για μένα. Oh, 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 oh. Ε, και από εκεί και πέρα θα δείτε και τι μπορεί να σα προσφέρει αυτό το ταξίδι που λέγεται φωτογραφία. Ωραία. Θα βάλουμε και στην περιγραφή κάτω ναι, ναι, ναι. Τρία, ε, ε, τρία βίντεο του Πλάτων Αντωνίου ε, από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Τρία συγκλονιστικά βίντεο. Εμένα πραγματικά, παιδιά, εγώ δεν συγκινούμαι εύκολα ως άνθρωπος. Ε, Συγκλονίστηκα, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Σας προτείνω να τα δείτε. Θα βάλουμε τα link κάτω στην ε, περιγραφή. Ε, θα έχετε χρόνο τώρα δηλαδή, τι γιορτέ. Πραγματικά, ε, 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 αν σα ενδιαφέρει η φωτογραφία, ε, σα ενδιαφέρει η ιστορ ιστορία γενικότερα. Και μην ξεχνάτε ότι κάθε μία από τι φωτογραφίε που βγάζετε είναι μία ιστορία. Μπορείτε κι εσεί δηλαδή. Η φωτογραφία μεταφέρει την ιστορία. Αυτά. Αυτό πάνω απ' όλα. Έτσι, ένα μικρό βιντεάκι τώρα χαλαρό για τι ε, γιορτέ. σα-ίσα για να σα παρακινήσουμε να δείτε δύο πράγματα παραπάνω. Εκτό από τα προϊόντα και από τι τεχνικέ ε, Φωτογραφίε και οτιδήποτε άλλο αφορά τη φωτογραφία. Αυστηρά, υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα γύρω από τη φωτογραφία που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Να είστε καλά. Καλέ γιορτέ.